λίγο το σχολικό με τις βροχές δεν θα έχει πρόσβαση να ανεβαίνει. Και βέβαια να ευχαριστήσω όλους εσάς που στηρίζετε τον Υπερίωνα περισσότερο από τις δυνάμεις σας και με την απόψινή σας παρουσία και να ευχηθώ να είστε πάντα μαζί μας. Γιατί το ότι υπάρχει ο Υπερίων στο Λιξούρι δείχνει ότι υπάρχει σωστή ανάπτυξη του πολιτισμού στην Παλική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Πρόεδρο του Υπερίωνα, την κυρία Μαροπούλου, και σε αυτό το σημείο ξεκινάει η φιλανθρωπική μας εκδήλωση, καταρχάς με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τους ωφελούμενους στον ΑΜΕΑ, υπό την καθοδήγηση του γυμναστή κυρίου Δημήτρη Ματζουράτου και με τη φιλική συμμετοχή μελών από το χορευτικό όμιλο Ιόνιος Πνοή. Αντιλαμβάνεστε όλοι, νομίζω, πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα αυτό και τι είδους εμπόδια πρέπει να ξεπεράσει ο κύριος Ματζουράτος προκειμένου να το επιτύχει. Παρ' όλα αυτά, με την επιμονή του και την κατάλληλη οργάνωση, όπως θα παρακολουθήσετε αμέσως, κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Τον ευχαριστούμε πολύ που στηρίζει εθελοντικά τη δομή μας και προσφέρει τόσα πολλά και σημαντικά πράγματα. Νομίζω ότι όλοι μας είμαστε τυχεροί απόψε που θα απολαύσουμε θεάματα που θα μας ψυχαγωγήσουν, θα μας συγκινήσουν και θα μας διασκεδάσουν. Νομίζω όμως, και αυτό είναι κάτι έτσι προσωπικό που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, είναι τυχεροί και κάποιοι άγγελοι απόψε, γιατί ανάμεσά τους βρίσκεται ένας άνθρωπος που δεν είναι ανάμεσά μας, ο κύριος Μιχάλης Ζαφυράτος, και με συγχωρείτε για τη συγκίνηση. Σε καμπύλωσε τους χρόνους σου.
ανακοίνωσή μας καλύπτει δημοσιογραφικά η κυρία Αριστεία Χαριτάτου, η οποία είναι μέλος του Υπερίωνα και βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Σε λίγο θα παρακολουθήσετε τη δεύτερη ομάδα του χορευτικού στο Διπαράδικο και στο Μέρβικα. Έχουμε δύο τμήματα. Το δεύτερο τμήμα θα χορέψουμε δύο δικούς μας χορούς, Μέρμικα και Διβαράτου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πράγματι πρώτο σε πολιτισμό το Λιξούρι. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Μαζουράτο. Δημήτρη, έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Δεν θέλει. Κάντε την υπόκλησή σας. Μπράβο σας. Μπράβο σε όλους εσάς που μας στηρίζετε. Είναι άθλος πραγματικός τα παιδιά να χορεύουν επί σκηνής. Άτομα που εδώ και 3 ή 4 χρόνια δεν είχαν ανεβεί ποτέ σε σκηνή. Δημήτρη, θέλουμε να σου δώσουμε κάτι, τα παιδιά του Υπερίωνα. Έλα, Χρυσή, να το δώσεις στον κύριο Μαντζουράτο. Κάτι από το εργαστήρι, Δημήτρη. Που χόρεψαν μαζί τους και τους εμψύχωσαν πραγματικά. Έλα, Νίκο, έναν βασιλικό. Δεν είναι βασιλικός, λέει, είναι δημοκρατικός. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λίγο, αν έχετε κινητά, να τα κλείσετε, γιατί θα ξεκινήσει το θεατρικό, το οποίο πράγματι είναι φανταστικό. Το σκηνοθέτησε η Τζούλια Ιδόριζα, η οποία είναι σκηνοθέτης. Είναι και υπάλληλος διοικητικός στην Πρόνοια. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη τον Δημουλιό που μας την πρωτοέφερε στον Υπερίωνα εθελοντικά μία φορά την εβδομάδα, αλλά και την κυρία Αλέκα Παπαναστασάτου που τώρα είναι διευθύντρια στην Πρόνοια και εξακολουθεί να μας τη φέρνει. Πάνω απ' όλα όμως θα σας πω ότι εγώ έχω μείνει μαζί της άφωνη για το πώς πέρασε τα μηνύματα στα παιδιά, για το πώς πρέπει να στηθούν, πώς πρέπει να εκφραστούν, πώς πρέπει να κάνουν ό,τι πραγματικά κάνουν οι ηθοποιοί επί σκηνής, ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και αν θέλετε έτσι με ησυχία αλλά και με το δυνατό σας χειροκρότημα να τους εμψυχώσουν όταν πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα σούκα αγορασμένα, μαργαριτάρια στο δικό που είναι κρυμμένα. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα αστατή και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα, τα ωραιότερα τα σούκα αγορασμένα, μαργαριτάρια στο πιθό που είναι κρυμμένα. Μπράβο, πέρα βλέπω που πάρτι καλά κρατεί, μπράβο ρε παιδιά. Τα περάσμενα και εγώ δεν στη λησμόνια πετάνε. Γίνονται αγιάκρευτες πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμόνια μας πάνε. Άσε το τύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει, στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα τίποτα. Απόψε μη θα πεις.
και τα χαράματα σ' αρθεί με μια λάχταρα υπροσμονή. Κάνε μυαλό κοντή χαρά, θα γίνει δίψα και φωτεινά. Κάνε μυαλό κοντή χαρά, στάσου λιγάκι μιλάς, άσε το κρύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα, μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα τίποτα. Καρδιά μου μη χαθείς, στάσου λιγάκι μη μιλάς, άσε το κρύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα, μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα τίποτα. Άκουσε μη χαθείς. Αγάπη μου και φως μου, κι άμα θες να δικαθώ, ένα φιλί σου δώσ' μου. Θάλασσα τα μάτια σου, αγάπη μου και φως μου, κι άμα θες να δικαθώ, ένα φιλί σου δώσ' μου. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πείσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μονάχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πείσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα πω, θα έχω να σε ζητήσω. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι καίγες. Θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια μέχρι κοιμίες και με βροχές. Με αξιλάρι τα δυο μου χέρια θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πείσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μονάχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πείσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα πω, θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
βαριά, η κονάτσια είναι πικρά τα βράχια. Παραπονώ η θαλάσσα και μου νίξε τα μάτια. Παραπονώ η θαλάσσα και μου νίξε τα μάτια. Παναγής Βαρβάτης.